να πάμε στο νοτιότερο άκρο της Ευρώπης. Όχι της Ελλάδας μόνο, της Ευρώπης. Να πάμε στη Γάβδο, να πάμε στην όμορφη Γάβδο. Να αποκλειστεί η Νικολέτα. Θα είναι και το πιο απομονωμένο άκρο της Ευρώπης, έτσι όπως πάει. Να ευχαριστήσουμε πολύ την κυρία Στεφανάκη, τη Δήμαρχο Γάβδου, η οποία είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα από το νοτιότερο άκρο της Ελλάδας και της Ευρώπης. Το ομορφότερο άκρο της Ελλάδας και της Ευρώπης, θα προσθέσω εγώ η κυρία Στεφανάκη, γιατί την αγαπάμε τη Γάβδο, όμως φαίνεται ότι στην πράξη τα πράγματα είναι διαφορετικά, γιατί ωραία η αγάπη στα λόγια και η υποστήριξη στα λόγια. Τι γίνεται όμως όταν ερχόμαστε αντιμέτωποι με προβλήματα όπως είναι αυτά και έχει να κάνει με το γεγονός ότι το νησί κινδυνεύει να αποκλειστεί πλήρως, έτσι. Ναι, πράγματι. Η Γάβδος είναι στο νοτιότερο άκρο, αλλά είναι και το ευάλωτο και το πιο αδύνατο κομμάτι, από τα πιο αδύναμα κομμάτια της χώρας μας. Παρά τη γεωστρατηγική σημασία που έχει. Τώρα βέβαια όταν έχουμε το τελευταίο διάστημα αντιμετωπίζουμε σημαντικά προβλήματα με την, όσον αφορά τη σύνδεσή μας με την Κρήτη. Η Γάβδος, όπως ξέρετε, είναι άγωνη γραμμή. Εξυπηρετείται από δύο... Υπάρχουν δύο γραμμές, μία από την Παλαιόχωρα και μία από τα Σφακιά. Και γίνονται συμβάσεις, οι οποίες έχουν διάρκεια ένα έτος, ανάλογα. Mm-hmm. Τώρα το φέτο... είχαμε κάποιες δυσκολίες, πρώτον γιατί ήταν ένα πλοίο που εξυπηρετούσε και τις δύο γραμμές και τώρα είχαμε και μία σύμβαση με την Παλαιόχωρα η οποία δεν μπορεί να παραταθεί και βρισκόμαστε στο σημείο να μην έχουμε πλοίο από την Παλαιόχωρα, να μην υπάρχει σύμβαση δηλαδή από τις 19 του μήνα. Έχουν σταματήσει τα δρομολόγια, και... κυρία Στεφανάκη, από την Παλαιόχωρα, από τις 19 του μήνα, έτσι. Έχουν σταματήσει από τις 19 και τώρα, αύριο, θα έχουμε το τελευταίο δρομολόγιο της σύμβασης από τα Σφακιά. Καταλαβαίνω ότι αυτό δεν είναι, το γνωρίζαμε, γιατί γνωρίζαμε τις συμβάσεις. Ξέραμε τι προβλεπόταν στις συμβάσεις και ήταν γνωστό αυτό. Uh-huh. Ότι έλεγαν, όμως υπήρξε μία καθυστέρηση όσον αφορά τη συνεδρίαση του ΣΑΣ, του Συμβουλίου Συγκοινωνιών, που δίνει τις εγκρίσεις για τις γραμμές. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν θυμάστε, είχαμε αντικατάσταση του Υπουργού, υπήρξαν κάποιες καθυστερήσεις. Τα θυμόμαστε. Και αυτό έχει οδηγήσει σε αυτή την καθυστέρηση. Σε αυτό δηλαδή να φτάνουμε στο σημείο, να λήγουν οι συμβάσεις και να μην είναι έτοιμο το Υπουργείο και οι εταιρείες ή όποιος ο ανάδοχος να είναι έτοιμοι να υπογράψουν. Τι μέλη γενέστε τώρα, πώς είναι, δηλαδή, είναι γραφειοκρατικό το θέμα. Κοιτάξτε, κυρίως είναι γραφειοκρατικό το θέμα. Είναι προφανές ότι δεν και το Υπουργείο αναγνωρίζει την ανάγκη και την αναγκαιότητα να έχουμε τη σύνδεση, να υπάρχει σύνδεση τακτική και προγραμματισμένη στη Γάβδο. Και όμως υπήρξαν κάποιες συγκυρίες τώρα που μας έφτασαν σε αυτή την κατάσταση. Άρα τι κάνουμε από εδώ και στο εξής, κυρία Στεφανάκη, τι περιμένουμε? Λοιπόν, το θετικό είναι ότι σήμερα είχαμε μία εξέλιξη, μία καλή εξέλιξη. Η εταιρεία ΕΝΕΔΙΚ που εξυπηρετεί γραμμή θα κάνει την 31 του μήνα, την Τρίτη, θα κάνει ένα δρομολόγιο από την Παλαιόχωρα. Uh-huh. Ένα ελεύθερο, χωρίς επιδότηση, για να εξυπηρετήσει αυτή τη δύσκολη κατάσταση που βρισκόμαστε, ώστε να δοθεί και από αυτόν τον τρόπο να δοθεί ο χρόνος που χρειάζεται για να μπορέσουν να προχωρήσουν στην προκήρυξη και στην συμβασιοποίηση των γραμμών. Άρα σας δίνει ένα μαξιλαράκι ασφάλειας ότι θα γίνει κάποιο δρομολόγιο μέχρι να αναλυθεί οριστικά το θέμα. Ναι, ακριβώς. Και πιστεύω, κοιτάξτε, δεν μπορεί να μείνει στις μέρες να αποκομμένο τώρα κάποιο
κανένας Έλληνας πολίτης δεν μπορεί να μένει αποκομμένος. Σωστά. Πόσο μάλλον εδώ πέρα τώρα, γιατί αυτοί οι άνθρωποι που κρατάνε εδώ το νησί, κρατάνε την άκρη της Ευρώπης, δεν υπάρχει καμία πρόθεση να μείνει. Να μείνει γάβδος. Έχετε κάνει πάντως μια παρέμβαση και προς τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, έτσι κυρία Στεφανάκη. Κοιτάξτε, ναι, αυτά έγιναν νωρίτερα για να μήπως προλαβαίναμε. Uh-huh. Μήπως προλαβαίναμε και φτάναμε σε αυτό το σημείο. Αυτός ήταν ο στόχος. Γιατί ήταν γνωστά τα δεδομένα. Uh-huh. Δυστυχώς όμως δεν είναι τέτοιες διαδικασίες, δεν είναι μόνο οι γάβδες. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλές άγονες γραμμές σε όλη τη χώρα, τόσα νησιά, και είναι πραγματικά ο φόρτος του Υπουργείου είναι πάρα πολύ μεγάλος. Πρέπει να γίνεται μια ομαδοποίηση στις συμβάσεις για να μπορέσει να προχωρήσει όλο αυτό. Ναι. Γι' αυτό εμείς είχαμε προβλέψει, το βλέπαμε ότι θα φτάναμε εκεί, και εμείς και η εταιρεία είχε έγκαιρα ενημερώσει. Αλλά έτυχαν τώρα αυτά που συμβαίνουν πολλές φορές όταν βλέπουμε στην ελληνική πραγματικότητα, η γραφειοκρατία να... Μακάρι να λυθούν όλα αυτά τα γραφειοκρατικά εμπόδια για να πάνε όλα καλά. Ναι. Κυρία Στεφανάκη, σας ευχαριστούμε θερμά. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι θα δοθεί άμεσα η λύση, να τελειώσουμε με αυτά τις γραφειοκρατικές, τις τυπικές, αλλά... ουσιαστικές καταλήγουν να είναι διαδικασίες πολλές φορές. Κρατάμε το ευχάριστο ότι και με την καλή θέληση των εμπλεκόμενων υπάρχει και ένα μαξιλαράκι ασφαλείας σε ό,τι έχει να κάνει με τα δρομολόγια μέχρι 31 του μήνα. Εδώ θα είμαστε να παρακολουθούμε και τις εξελίξεις και ελπίζουμε λοιπόν να δρομολογηθούν άμεσα. Σας ευχαριστούμε. Για το νησί, ξέρετε, είναι πάρα πολύ. Είναι ό,τι πιο σημαντικό η σύνδεση με την Κρήτη. Βέβαια. Τα πάντα εξαρτώνται από τη σύνδεση αυτή. Είναι το οξυγόνο του νησιού. Καταλαβαίνετε ότι πόσο σημαντικό είναι και πόσο μας ανησυχεί μέχρι να φτάσουμε στο σημείο βέβαια να έχουμε σύμβαση και τακτικά δρομολόγια προγραμματισμένα. Το κατανοούμε και το συνυπογράφουμε όλοι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ.